Καλημέρα κύριε Κατσότη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Ταλαμάνκα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές. Λοιπόν, θα θέλαμε στην κουβέντα μας να δώσουμε έμφαση στην θέση, στάση του ΚΚΕ, διαχρονικά η ίδια είναι, θα πω εγώ. Επανακαταθέσατε την περασμένη εβδομάδα τις τροπολογίες για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού. Ένα σχόλιο καταρχάς γι' αυτό. Ναι, επανακαταθέσαμε, κύριε Ταλαμάνκα, αυτές τις δύο τροπολογίες για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και του κατώτερου μισθού, με κατάργηση του νόμου Βρούτσι Αχτσιόγλου, γιατί αυτός ο νόμος είναι που, αν θέλετε, η αφορμή που το κατώτερος μισθός μειώθηκε το 12, όπως θα ξέρετε, κατά 32%. Και συνεχίστηκε βέβαια αυτή η μείωση και επί ΣΥΡΙΖΑ, και ο νόμος Βρούτσι τον διαλέχθηκε ο νόμος Αχτσιόγλου, όπου ουσιαστικά μονιμοποίησε ότι ο κατώτερος μισθός θα αποφασίζεται από την κυβέρνηση, και βέβαια είναι αυτός που καταργεί και τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά που έχει καταργήσει και το 13ο και 14ο μισθό, όπως βέβαια και αυτές οι ανατροπές οι μεγάλες που έγιναν στις συντάξεις με την κατάργηση της 15ης και 14ης σύνταξης. Και η κυβέρνηση βέβαια σήμερα μοιράζει ψίχουλα, κάνει υποτίθεται κοινωνική πολιτική από το καραβέλι που θέλει να το διασφαλίσει ολόκληρο για το μεγάλο, με το μεγάλο κεφάλαιο, και δίνει ό,τι ψίχουλα πέφτουν στους απόμαχους της δουλειάς αλλά και στους εργαζόμενους που δημιουργούν συνολικά όλο από τον πλούτο, τον αμύθιτο πλούτο, να το πούμε έτσι, που παράγεται στην κοινωνία μας, στη χώρα μας, παράγεται πλούτος, κύριε Ταλαμάνκα, και αυτοί που τον παράγουν ζουν στην αβεβαιότητα, στην ασφάλεια, στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. Οι απόμαχοι της δουλειάς δούλεψαν, πλήρωσαν και τη 13η και τη 14η σύνταξη, όμως εδώ τους αφαιρέθηκε, καταργήθηκε, για να μπορέσουν να υπηρετήσουν αυτή την ανάγκη της στήριξης της επιχειρηματικής δράσης, της στήριξης των επενδύσεων, του μεγάλου κεφαλαίου, με επιχορηγήσεις, με κίνητρα, με προνόμια. Αυτή είναι μια ταξική πολιτική που ισοπεδώνει τη ζωή των εργαζομένων και του λαού για να στηρίξει τους λίγους, οι οποίοι, αν θέλετε, ζουν σε κλειδί πάνω στη ζωή των πολλών. Κύριε Κατσότη, όχι κανένα πρόβλημα. Με δεδομένη τις εκλογικές ισορροπίες, το ΚΚΕ με συνέπεια φέρει, επαναφέρει, καταθέτει, επανακαταθέτει τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Όμως οι ισορροπίες του πολιτικού συστήματος δείχνουν ότι εσείς μπορείτε να τις καταθέτετε, αλλά δεν θα γίνουν δεκτές. Το επόμενο βήμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα θα είναι, όπως πάντα, οι δρόμοι του αγώνα με μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα. Εμείς έχουμε πει και λέμε στους εργαζόμενους ότι είναι μονόδρομος ο αγώνας για να μπορέσουν να έχουν κάποιες κατακτήσεις. Αυτός ο αγώνας βέβαια που θα έχει σαν κύριο στόχο τη ρήξη και την ανατροπή αυτής της πολιτικής, που αφήνεται στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους, και όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η στήριξη περνά πάνω από τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Βλέπετε ότι έχει εναλλακτικές το σύστημα, εναλλάσσονται στην κυβέρνηση κόμματα τα οποία έχουν την ίδια στρατηγική. Τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, δηλαδή της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι πραγματικότητα που αποδεικνύεται. Γιατί και αυτές τις δύο τροπολογίες που τις έχουμε καταθέσει επανελειμμένως, τις απορρίπτουν ενιαία τα κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην κυβέρνηση ή και συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΡ απέρριψαν αυτές, όπως και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως, αυτές τις τροπολογίες που, αν θέλετε, είναι αυτές που ενισχύουν το εισόδημα, είναι αυτές που δίνουν ανάσα, να το πω έτσι, στα λαϊκά νοικοκυριά να μπορέσουν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Ο μόνος δρόμος λοιπόν είναι η ένταση της πάλης και των εργαζομένων για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις τους μισθούς, για σταθερή δουλειά, για κατάργηση όλων αυτών των νόμων που αλυσοδέρνουν, να το πω έτσι, τους εργαζόμενους, και βέβαια ο αγώνας των συνταξιούχων για ανατροπή αυτού του ασφαλιστικού, του άδικου ασφαλιστικού συστήματος, όπου καταργεί αυτές τις συντάξεις, να το πω έτσι, τις μειώνει και αυξάνει τα όρια ηλικίας μέχρι το θάνατο. Μάλιστα.
Χθες είχαμε το πρώτο γύρο σε ένα από τα μικρά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως είναι το Κινάλ σήμερα. Νομίζω ότι το ΚΚΕ το βλέπει από πολύ μεγάλη απόσταση, δεν είναι, συμφωνείτε με αυτό? Το βλέπει ως ένα κόμμα του συστήματος, την όποια διεργασία γίνεται εκεί, την βλέπει? Έχει μια μεγάλη πείρα ο λαός από την διακυβέρνηση του Πασόκ Κινάλ, τέλος πάντων όπως και αν το πούνε, και το τι υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια. Προσπάθησε να ενσωματώσει λαϊκές δυνάμεις στους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό έκανε και βέβαια τους ενίσχυσε, ενίσχυσε τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μονοπωλιακούς ομίλους. Είναι αυτό που πέρασε, αν θέλετε, το συμβιβασμό, τον κοινωνικό εταιρισμό, που διέλυσε το εργατικό κίνημα. Είναι αυτό που ευθύνεται για αυτή την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο κόσμος, βέβαια μαζί με τις άλλες δυνάμεις. Ο ένας ξεκίναγε από εκεί που σταματούσε ο προηγούμενος, και με το Κινάλ να παίζει αυτόν τον ρόλο όλη αυτή την περίοδο. Βέβαια υπάρχει κόσμος ο οποίος στηρίζει το Κινάλ, που δεν έχει καμία σχέση με την ηγεσία τους. Μιλάμε για την ηγεσία η οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ενσωματώνει βέβαια δυνάμεις, προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν εναλλακτική λύση, σαν μια δύναμη προοδευτική, όμως λέμε και ξανά ότι έχει πείρα ο λαός από την διακυβέρνηση και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε η ώρα να πάρουν αποφάσεις, να παραμερίσουν αυτές τις δυνάμεις που είναι εχθρικές για τη ζωή τους, για τα δικαιώματά τους, για το μέλλον των παιδιών τους. Μάλιστα. Και να συμπορευτούν βέβαια το ΚΚΕ, που ποτέ δεν τους ξεγέλασε, που είναι μπροστά στον αγώνα για τα δίκαια του λαού μας, που είναι μπροστά χωρίς, να το πω έτσι, να φύγεται θυσιών, για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η μεγάλη επίθεση, να ανατραπεί και να προχωρήσουν σε διεκδικήσεις οι εργαζόμενοι, να αλλάξει η ζωή τους, να βέβαια και να ανατραπεί αυτό το σύστημα, το οποίο είναι εμπόδιο για την πρόοδο, κύριε Νταλαμάγκα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κατσότη. Ζούμε την εποχή της πανδημίας. Δύο χρόνια τώρα. Πιστεύετε ότι η επόμενη μέρα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η επόμενη μέρα, θα αφήσει εκδορές, αμοιχές, πληγές στο σώμα του εργατικού κινήματος και στους εργαζόμενους εν γέννη, γενικότερα, ή θα περάσουμε σε μια κανονικότητα? Γιατί υπάρχουν και νέες πρακτικές πια, τηλεργασία, νέα μέσα στην αντιμετώπιση των εργαζόμενων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Δελαμάγκα. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για το σύστημα, το εκμεταλλευτικό σύστημα, να προχωρήσει σε νέες μορφές εκμετάλλευσης, πιο βαθιές, για τους εργαζόμενους και τον λαό, μέσα από από τις νέες, όπως είπατε, εργασιακές σχέσεις, είτε με την τηλεργασία, η οποία είναι δουλεία για αυτούς τους εργαζόμενους, και το ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχουν ρεπορτάζ, πάμπολα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, με ατέλειωτες ώρες δουλειάς, με λιποθυμίες, με όλα αυτά που συναντούμε. Και βέβαια όλη αυτή η νομοθεσία της εκπαιδευτικής εργασίας, της συνεργασίας, των αναστολών κτλ., που έχουν μονιμοποιηθεί, όπως βέβαια έχουν μονιμοποιηθεί και τα μέτρα των μνημονίων, των τριών μνημονίων. Η εργατική τάξη λοιπόν, για να μπει στην κανονικότητα, θα πρέπει να υπάρξει η κανονικότητα του εργατικού κινήματος, που σημαίνει ταξική προοπτική, που σημαίνει μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων. Αυτή είναι η κανονικότητα του εργατικού κινήματος. Αν αυτό προκύψει μέσα από τη δράση, τον αγώνα, τη συσπήρωση και την αγωνιστική πορεία, τότε μπορεί πράγματι να μπουν εμπόδιο σε αυτή την κανονικότητα του κεφαλαίου, που θέλει τη μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζομένων και του λαού, γιατί αυτό είναι το επενδυτικό περιβάλλον, το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Η ισοπαίδωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η φτηνή εργατική δύναμη. Το εργατικό κίνημα μπορεί και πρέπει να ανατρέψει αυτή την πολιτική, και πρέπει να σταθεί με τις δικές τους ανάγκες. Κύριε Κατσότη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, καλά, και εσείς.